Σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Φανός Αγίου Δημητρίου συγκεντρώθηκαν μετά από πολλά χρόνια στο ξοκλήσι του Αϊσαράντη για να μετέχουν με τον τρόπο αυτό στον εορτασμό των 100 χρόνων απελευθέρωσης της Κοζάνης. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια κάναμε την πρώτη εκδήλωση στο ξοκλήσι του Αγίου Σαράντα με μια λειτουργία την οποία καλέσαμε όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση αυτή αφορά όλο τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης από την Κοζάνη. Και έχουμε κάνει και ένα ημερολόγιο για τα 100 χρόνια, όπως και έχουμε εδώ πέρα δίπλα την ανάπλαση του Αγίου Σαράντη, το οποίο έχουμε ένα σχέδιο με την εκτέλεση έργου του κ. Καραπάτσο. Πρωταρχικός στόχος του Συλλόγου η αξιοποίηση του χώρου μέσα από δράσεις και παρεμβάσεις των αρμοδίων φορέων, προκειμένου να ζωντανέψει και πάλι ένα από τα ωραιότερα σημεία που διαθέτει η πόλη της Κοζάνης. Γίνεται μια προσπάθεια από το Σύλλογο, το Φανό, από τα παιδιά που στελεχώνουν το Φανό και τους ανθρώπους της γειτονιάς, μαζί με το Δήμο, να υπάρξει μια ανάπλαση του χώρου και να ξαναζωντανέψει ο χώρος. Είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη της Κοζάνης, από τα ωραιότερα σημεία, το οποίο δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, έτσι ώστε να το απολαμβάνουν οι κάτοικοι. Είναι και το δάσος, θα φτιάξουμε κάποιες εγκαταστάσεις, ευελπιστούμε στο βάθος του χρόνου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον κάνουμε όσο πιο λειτουργικό γίνεται. Ο Αϊσαράντης αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλούς κατοίκους της περιοχής του Αγίου Δημητρίου, που ευελπιστούν στον καλοπισμό του χώρου και στη λειτουργική ανάδειξη προς όφελος των πολιτών. Εμείς που μεγαλώσαμε στον Αϊ Δημήτρη, ο Αϊσαράντης για μας ήταν πάντα ένα σημείο αναφοράς για πρωτομαγιές, για σχολικές εκδρομές, για να βρει ευκαιρία η παρέα να ανηφορήσει και να φάει και ένα μεζέ στον ταβά, για να τηγανίσουμε τις κεφτέδες για να κεράσουμε στο Φανό και για πολλές άλλες ευκαιρίες που σίγουρα θα τις θυμηθούμε όλοι σήμερα και θέλουμε να μοιραστούμε όλοι μαζί τις αναμνήσεις μας. Εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω τη γειτονιά εδώ να είναι μαζεμένη. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται, όπως είπε ο Γιάννης, κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί στους καιρούς που περνάμε νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία του Συλλόγου, γιατί κακά τα ψέματα. Τα ξοκλήσια στηρίζονται και αναπτύσσονται όταν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Μην περιμένουμε από καμιά αρχή. Δεν μπορεί καμιά αρχή να τα στηρίξει. Ούτε το κράτος, ούτε ο Δήμος, ούτε κανένας άλλος. Και άμα κοιτάξουμε λίγο γύρω μας και θυμηθούμε, η ακμή των εξοπλισίων, διάφορα εξοπλίσια, είναι συνδεδεμένη με ονόματα. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Κοζάνης, ήδη στο σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνεται η ανάπλαση της περιοχής. Ο πλούτος της Κοζάνης είναι τα εξοπλίσια, γιατί ξέρουμε, ζούμε σε μια πόλη η οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και για πολλούς και διάφορους λόγους, οι οποίοι δεν είναι το παρόντος, δεν έχει τους ελεύθερους χώρους που θα έπρεπε να έχει. Αλλά σε πολύ μικρή απόσταση, σε επαφή με την πόλη, σε επαφή με τον πολεοδομικό ιστό, υπάρχουν τα εξοπλίσια μας. Και να μην αρχίσω να τα αναφέρω, τα ξέρουμε όλοι. Από τα πιο σημαντικά, ο Αϊσαράντης, γιατί πέρα από το, ότι, από το πράσινο που έχει, είναι και σε ψηλό σημείο που προσφέρει θέαση κτλ. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε ένα σχεδιασμό και μια εξόρμηση, ούτως ώστε όλα αυτά τα εξοπλίσια να αξιοποιηθούν και να είναι για χρήση, για καθημερινή χρήση των πολιτών. Το πρωί τελέστη θεία λειτουργία, ενώ ακολούθησε γλέντι στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας.